Ο Άρχοντος Άλτε είναι για μένα ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ο πιο ακέραιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πει αυτό που πιστεύει χωρίς κανένα δισταγμό, αν αυτό κάποιος θα δυσαρεστήσει ή δεν θα δυσαρεστήσει, ακόμα και αν είναι φίλοι του ή δεν είναι. Και χρειάζεται η κοινωνία μας να ακούει κάτι τέτοιο. Το χρειάζεται, Κυριάκο. Γιατί καμιά φορά όλοι το χρειαζόμαστε και μας κάνεις όλους καλό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εγώ σου λέω Μασάρης πρώτος Άλτε. Θέλω εκλογές. Σε παρακαλώ να μην σου δημιουργεί πρόβλημα. Ζητώντας όμως εκλογές, στέλναμε ένα και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι όσο πιο γρήγορα γίνει η πολιτική αλλαγή, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα. Και πιστεύω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 15 μηνών μας δικαίωσαν απόλυτα σε αυτή μας την επιλογή. Ναι. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί ακούω τώρα για κάτι, παίζει ένα θέμα δημοψηφίσματος. Για να καταργηθεί το ΣΤΕ και να πάμε σε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να το χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό. Στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, με τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρώτος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορώ να πάω στη θέση του. Λίγο πιο μακριά, δεν είναι αυτό το θέμα. Το πιο μακριά είναι στην απέναντι αίθουσα. Πάμε στην ουσία. Η ουσία λοιπόν, μην παίξεις άλλο Τσίπρα γιατί έχει εκνευριστεί. Όχι, δεν παίζουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ από αυτούς όρους. Ελάτε ρε παιδιά, ρε άρε μου τώρα, σε παρακαλώ. Ένα όρο θα βγει. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπόθηκε και κάτι. Εντάξει. Εντάξει. Γεια σας. Ρε άρη. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Δεν έγινε και τίποτα. Είναι βαρβαρότητα να φέρνει. Ακούγοντας λίγο Τσίπρα. 43 δις δανείστηκε η Ελλάδα. Για την πανδημία. Όλοι μας δανειστήκαμε 43 δις και αυτοενισχυθήκαμε. Και αυτό, συγγνώμη που θα το πω έτσι λίγο, μα φαίνεται. Δηλαδή θέλω να πω πώς είναι που λένε έχουμε καλή ατμόσφαιρα στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει στη σκηνή. Ναι, φαίνεται. Έξω, ναι. Εντάξει, βγαίνει προς τα έξω. Τα 43 δις δεν κρύβονται. Mm-hmm. Δεν κρύβονται. Όσο και να έχουν στοκαριστεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν κρύβονται. Τώρα, και ξαναγυρίζουμε πάλι στο παγκάλιο Ριθέν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί τα καταναλώνουμε, παιδιά. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει τώρα? Εμείς. Όλοι μαζί πάλι. Ποιος θα πληρώσει? Θα μπουν από τη μία, θα βγουν από την άλλη. Εννοείς τσέπη. Είπατε κύριε Συνάεφ ότι δεν είναι σημαντικός ο Μητσοτάκης. Είπατε αυττό. Να σας φέρω τις φωτογραφίες του κυρίου Τσίπρα. Άμα το πάμε εκεί. Υπάρχει πάντο αντίλογος. Αλλά μην υποβιβάζουμε την κουβέντα μας. Και τι γίνεται στα παράθυρα. Μα το να λέμε ότι πέφτουν οι διευθυντές του αερίου. Επειδή έχει γίνει αυτό στην παράθυρο. Μην υποτιμούμε τον εαυτό μας. Υποβιβάζουμε την κουβέντα μας. Λέω, δεν μπορώ να το λέμε αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς λέω. Λέω λοιπόν ότι αυτό, όταν κάνουμε τέτοιου τύπου συζήτηση θα έρθει πάντα ο αντίλογος. Και ο αντίλογος, φιλικά το λέω, δεν σας συμφέρει κύριε Συνάεφε. Διότι δεν έχουμε πρωθυπουργό στον οποίο τον βάζανε στην τελευταία άκρη της φωτογραφίας στην οικογενειακή. Τη βενζίνη όμως δεν την πάει να τη βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Τη βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ, την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Αυτές που την πουλάνε. Και οι φτωχοί έχουν αμαξιάρει. Αυτές τις ενισχύουμε. Ο κ. Σκυλακάκης είπε μια ανοησία. Αυτό το καλύπτεις. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι. Μα παλιό αμάξι, μα μικρό αμάξι. Οι φτωχοί έχουν αμάξι. Ειδικά οι οικογενειάρχες δεν μπορούν να μην έχουν αμάξι. Ο κ. Σκυλακάκης το είπε άκομψα, αλλά είπε αυτό που λέμε εδώ. Όχι, δεν το λέμε. Δεν γίνεται. Την εστέλαση του λαϊκισμού δεν γίνεται. Ποιο είναι λαϊκισμό? Συγγνώμη. Αυτό που είπε ο κ. Σκυλακάκης ήταν σωστή τοποθέτηση, δηλαδή. Το καύσιμα δεν βάζει ο άνθρωπος των 500. Δεν μπορεί να τι βάλει. Λες, βρε, δεν μπορεί δυστυχώς. Στο Μπραχάμι νομίζει στο Περιστέρι δεν έχουν αμάξια οι άνθρωποι. Γιατί παίρνει λεωφορείο σου, ρε. Γιατί παίρνει λεωφορείο και δεν μπορεί να μετακινηθεί σαν και εμάς με το αυτοκίνητο ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Η μάνα μου η συγχωρεμένη που είχε 500 ευρώ σύνταξη δεν είχε αυτοκίνητο. Πώς να το πω?